Η διορία του Νέρονος Δεν ανησύχησε ο όταν άκουσε του δελφικού μαντίου τον χρησμό. Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται. Είχε καιρό ακόμη να χαρεί. Τριάντα χρονό είναι. Πολύ αρκετή είναι η διορία που ο Θεός τον δίδει για να φροντίσει για τους μέλλοντες κινδύνους. Τώρα στην Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο, αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξίδι αυτό που ήταν όλο μέρες απολαύσεως, στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια, των πόλεων της Αχαΐας εσπέρες, α, των γυμνών σωμάτων η ειδονή προπάντων. Αυτά ονέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας κρυφά το στράτευμά του συναθρίζει και το ασκεί ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονό. Ένας Θεόστον Όταν κανένας τον περνούσε από τη Σελευκία στην αγορά, περί την ώρα που βραδιάζει, σαν υψηλός και τέλεια ωραίος έφηβος, με την χαρά της αφθαρσίας με στα μάτια, με τα ροματισμένα μαύρα του μαλλιά, οι διαβάτε τον εκείταζαν κι ο ένας τον άλλον αρωτούσεν αν τον γνώριζε κι αν ήταν Έλλην της Συρίας ή ξένος. Αλλά μερικοί που με περισσότερα προσοχή παρατηρούσαν, εκαταλάμβαναν και παραμέριζαν. Κι ενώ εχάνετο κάτω από τες στοές, με στι σκιέ και με στα φώτα τη βραδιά, πιένοντα προς την συνοικία που τη νύχτα μονάχα ζει, με όρια και κρεπάλι και κάθε είδου μέθη και λαγνία, ερέμβαζαν ποιο τάχα ήταν εξ αυτών και για ποιαν ύποπτη απόλαυσή του στι ελευκίε του δρόμου σε απ' τα προσκυνητά πάνσεπτα δώματα. Ιγνατίου Τάφος Εδώ δεν είμαι ο κλέον που ακούστηκα στην Αλεξάνδρεια όπου δύσκολα ξυπάζονται για τα λαμπρά μου σπίτια, για τους κήπους, για τα άλογα και για τα μάξια μου για τα διαμαντικά και τα μετάξια που φορούσα Άπαγε, εδώ δεν είμαι ο κλέον εκείνος τα 28 του χρόνια να σβησθούν Είμαι ο Ιγνάτιος αναγνώστης που πολύ αργά συνήλθα, αλλά όμως κι έτσι δέκα μήνες έζησα ευτυχής με στην γαλήνη και με στην ασφάλεια του Χριστού. Για τον Αμώνη που πέθανε 29 ετών στα 610. Ραφαήλ ο στίχους σε ζητούν για επιτίμβιον του ποιητού αμόνι να συνθέσεις. Κάτι πολύ καλές των και λίων. Σύ θα μπορέσεις, είσαι ο να γράψεις όσα αρμόζι για τον ποιητή αμόνι τον δικό μας. Βέβαια θα πεις για τα ποιήματά του, αλλά να πεις και για την εμορφιά του, για την λεπτή εμορφιά του που αγαπήσαμε. Πάντοτε ωραία και μουσικά τα ελληνικά σου είναι όμως την μαστοριά σου όλη να την θέμε τώρα. Σε ξένη γλώσσα η λύπη μας και η αγάπη μας περνούν. Το Αιγυπτιακό σου αίσθημα χύσε στην ξένη γλώσσα. Ραφαήλ, οι στίχοι σου έτσι να γραφούν, που να έχουν ξέρεις από την ζωή μας μέσα των, που κι ο ρυθμός κι κάθε φράσης να δηλούν, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός. Εμιλιανός Μονάη Αλεξανδρεύς 628 έως 655 μετά Χριστόν. Με λόγια, με φυσιογνωμία και με τρόπους μια εξαίρετη θα κάνω πανοπλία και θα αντικρίζω έτσι τους κακούς ανθρώπους χωρίς να έχω φόβον η αδυναμία. Θα θέλουν να με βλάψουν αλλά δεν θα ξέρει κανείς από όσου θα με πλησιάζουν που κίνδυ οι πληγέ μου τα τρωτά μου μέρη κάτω από τα ψεύδι που θα με σκεπάζουν. Ρήματα της καυχήσεως του Εμιλιανού Μονάη Άρα γεννάκαμε ποτέ την πανοπλή αυτή. Εν πάση περιπτώσει δεν την φόρεσε πολύ. 27 χρονό στην Σικελία πέθανε.